Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου Ιβρίων γίνεται η παρουσίαση του βιβλίου του Σοκράτη Ματζουράνη, όταν τα χρώματα και οι ήχοι έβαλαν φυλακή τα δάκρυα, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καμπύλη. Απόσπασμα θα διαβάσει η Κάρμεν Ρουγκέρι. Και δεν άφησαν τίποτα όρθιο στο όμορφο χωριό. Ούτε τα σπίτια, ούτε το μικρό σχολείο, ούτε τις αλάνες που έπαιζαν τα παιδιά. Γιατί ο πόλεμος και οι κακοί άρχοντες δεν αγαπούν τα παιδιά, τα φοβούνται. Η Αζίζα και ο Φαρίτ τα έχασαν όλα. Όσοι συγχωριανίδους γλίτωσαν, ξεκίνησαν να βρουν ένα καινούριο χωριό. Τα δύο αδέλφια έμειναν μόνα τους στον κόσμο. Κάθισαν κάτω από ένα μεγάλο δέντρο για να σκεφτούν τι θα κάνουν και έμειναν εκεί αμίλητα για πολλές ώρες. Μαζί μας έχουμε την Κάρμεν Ρουγκέρι, για την οποία συστάσεις δεν χρειάζονται. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είναι γνωστή η προσφορά σας τόσο στο παιδικό θεατρικό, τόσο στο βιβλίο, το παιδικό βιβλίο. Δεν υπάρχει πιο κατάλληλος άνθρωπος λοιπόν να μας μιλήσει για το βιβλίο το σημερινό. Πιστεύω ότι είναι ένα βιβλίο πάρα πολύ καλογραμμένο, πολύ επίκαιρο, με πολύ μεγάλη μέσα, με πολύ αίσθημα γραμμένο, με συγκίνηση, πρωτότυπο, όλα τα καλά. Όταν το πρωτοδιάβασα, πήρα αμέσως τον Σοκράτη, γιατί ο Σοκράτης είναι συγγενής, φίλος, έχει γίνει συγγενής, δηλαδή εξαγχιστίας, και πραγματικά δεν ήξερα ότι γράφει τόσο ωραία. Και όταν μου το έδωσε και το διάβασα, τον πήρα αμέσως και του λέω, κοίταξε, είναι υπέροχο το βιβλίο σου, σε ό,τι με χρειαστείς είμαι στη διάθεσή σου. Γιατί πραγματικά το πίστεψα αυτό το βιβλίο, είναι εξαιρετικό. Και πώς πιστεύετε ότι το βιβλίο... Έχει πολύ ωραία γραφή και σε κρατάει. Ναι. Και πώς πιστεύετε ότι το βιβλίο αυτό μπορεί να αγγίξει τα παιδιά? Πιστεύω ότι είναι ένα γεμάτο ευαισθησία βιβλίο που μπορεί να το αγγίξει. Και το είδαμε και δεν ξέρω αν το προσέξατε τώρα που το διάβαζα, πόσο όλα τα παιδιά έμειναν και παρακολουθούσαν. Μπορεί να το αγγίξει γιατί έχει ενδιαφέρουσα πλοκή και έτσι όπως ξεκινάει, μετά με όλα αυτά που λέει που είναι τόσο όμορφα, ότι χάθηκαν τα χρώματα, χάθηκε ο ήχος, χάθηκαν ακόμα και οι ήχοι των πουλιών και όλα αυτά. Πιστεύω ότι μπορεί να τα κρατήσει πάρα πολύ τα παιδιά. Έχει και το ωραίο τέλος, ναι, και η αγκαλιά των παιδιών που υποδέχτηκαν τη βαρκούλα με τα δύο αυτά προσφυγόπουλα. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολες οι μέρες και τον συγχαίρω που καταπιάστηκε με αυτό το τόσο ωραίο θέμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Είμαστε με πολλά άλλα παιδιά σε μια βαρκούλα που δεν τους φορούσε. Στρίμωξαν τα κορμιά τους και τη λαχτάρα τους για το καινούριο χωριό και άρχισαν το ταξίδι. Πάλεψαν με τα κύματα και το παγωμένο νερό και κάποια στιγμή είδαν στεριά. Κοντά μας έχουμε το συγγραφέα του βιβλίου «Όταν τα χρώματα και οι ήχοι έβαλαν φυλακή τα δάκρυα». Το Σοκράτη Ματζουράνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Σήμερα είδαμε την παρουσίαση του βιβλίου σας, ακούσαμε ένα πολύ ωραίο απόσπασμα από την Κάρμεν Ρουγκέρι. Τι μηνύματα θέλετε να περάσετε στα παιδιά? Κοιτάξτε, αυτό θα έλεγα το παραμύθι μπορεί να αναφέρεται για τα παιδιά και ιδιαίτερα για τα προσφυγόπουλα τα μικρά που στην πατρίδα μου τη Λέσβο έρχονται προσπαθώντας και νομίζοντας και επιδιώκοντας και παλεύοντας για μια καλύτερη ζωή, αλλά νομίζω ότι το παραμύθι κυρίως είναι για τους μεγάλους. Θα ήθελα με αυτό το παραμύθι, αυτό δηλαδή επιδιώκω, δεν ξέρω αν το καταφέρνω, να πω ότι αν σωθεί το παιδί υπάρχει ελπίδα. Αυτό το απλό. Δηλαδή πρέπει να τα προστατέψουμε, πρέπει να τα αγαπήσουμε, πρέπει να τα δώσουμε όλα τα εφόδια για να μπορέσουν να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Και κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει και εμείς οι μεγάλοι να καθίσουμε λίγο παράμερα και να σκεφτούμε ότι δεν τα κάναμε όλα καλά, για να μην πω ότι δεν κάναμε πολλά πράγματα καλά, ώστε τα παιδιά αυτά να ζουν σε έναν κόσμο που τους αξίζει. Γιατί τον κόσμο που τους κληροδοτήσαμε, δεν τον αξίζω. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να δώσω. Και το άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτό τα παιδιά να τα εμφυσίσουμε, αυτή την αγάπη για το άλλο παιδί, για το παιδί που έχει άλλο χρώμα, που έχει άλλη γλώσσα, που είναι από άλλη πατρίδα.
και να του πούμε ότι πρέπει να τα αγαπάει, πρέπει να το βοηθήσει. Γιατί ναι μεν τα παιδιά αυτά είναι ξενιτεμένα προσφυγάκια αυτή τη στιγμή, αλλά κανείς δεν αφήνει την πατρίδα του. Ο πόλεμος θα έκανε να έρθουν εδώ. Αυτό που σας εμπνέει λοιπόν για να γράψετε είναι η πραγματικότητα? Ναι, είναι η πραγματικότητα, η μουντή πραγματικότητα η σημερινή. Αυτό το κύμα των τελευταίων χρόνων των προσφύγων που έχει κατακλείσει το νησί μου τη Μυτιλίνη και κάθε φορά που πάω εκεί πιάνεται η ψυχή μου και η πραγματικότητα ενός βάρβαρου πολέμου που αναγκάζει τους ανθρώπους να ξενιτεύονται και μιας αβάσταχτης φτώχειας που τους κάνει επίσης να ζητούν καλύτερους δρόμους, καλύτερους χώρες, καλύτερη ζωή κάπου αλλού. Δεν είναι το πρώτο σας βιβλίο? Όχι, είναι το τέταρτο νομίζω, ναι, το τέταρτο βιβλίο. Έχω γράψει άλλο ένα παιδικό παραμύθι, παρόλο που δεν είμαι επαγγελματίας συγγραφέας παραμυθάς, που έχει τον τίτλο «Το χωριό του όλοι μαζί». Και αυτό είναι παρόμοιο, πάλι για τα ζητήματα του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του ξένου. Για αυτά τα πράγματα μιλάει και είχα την τύχη αυτό το παραμύθιο τίτλος του να πάρει, να γίνω νονός μιας ΜΚΟ στην Μυτιλίνη, μιας συλλογικότητας που έχει ακριβώς το όνομα «Το χωριό του όλοι μαζί». Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Από την παρουσίαση του βιβλίου, όταν τα χρώματα και ήχοι βάλαν φυλακή τα δάκρυα, του Σοκράτη Ματζουράνη, για το anestv.gr, Εριέλα Χρυσού.